Τι φορά, ρε. Ο Γούλβερ είναι η συντήση. Ο Μάτριξ. Καλώς ήρθατε και πάλι στο βράδυ. Πέμπτη σήμερα, πέμπτη προς Παρασκευή. Καλώς ήρθε και το υπέροχο κοινό μας, το οποίο θα μας συντροφεύσει, φαντάζομαι, με ένα ιδιαίτερο ρυθμό, έτσι για να ανέβουμε κι εμείς λιγάκι αυτές τις μέρες. Ο πρώτος καλεσμένος μας για σήμερα είναι ένας άνθρωπος που χαίρομαι κάθε φορά που έρχεται εδώ. Χαίρομαι καταρχήν τον Θεοδωρόφιλο μου, δεύτερον γιατί είναι ένα τεράστιο ταλέντο, τρίτο γιατί είναι ένας μεγάλος ηθοποιός. Άρα δεν μιλάω και πάρα πολλά. Θέατρο, κινηματογράφο, τηλεόραση, όπου και να έχει πάει, κάνει τεράστιες επιτυχίες. Έχει ένα ελάττωμα. Δεν ξέρω αυτό το ελάττωμα να το εξηγήσει ο ίδιος. Κατά τη γνώμη μου είναι ποιοτικός. Κάνει κωμωδία, αλλά η κωμωδία, όπως ξέρετε, είναι το ίδιο ποιητική όπως και το δράμα. Απλά γελάσατε να κλαις. Εγώ βαριέμαι να κλαίω όλη την ώρα. Αφού είναι ποιοτικός, γιατί δεν το γουστάρουν οι ποιοτικοί, γιατί πουλάει πολλά, ξέρω εγώ. Ο Πέτρος Φιλιππίδης. Τι εννοείς? Δικό σου. Είναι λίγο σαν γκουνουπίδια. Μ' αρέσει αυτό έτσι. Μου κάνεις ποιητής. Εκ του προχείρου. Εκ του προχείρου, ναι. Έχω τη μορφή του χείρου. Με αυτό θα μπορούσε να παίξει. Θυμάσαι τον Κωνσταντίνο παλιά σε ένα ρόλο που έλεγε να το. Τι έλεγε. Ποιητή φανφάρα. Τον ποιητή φανφάρα. Νομίζω το έκανε εξαιρετικά ο Κωνσταντίνο. Το θυμάσαι καθόλου. Μαύρα κοράκια. Δεν μπορώ να κάνω ίδιο. Μαύρα κοράκια. Το έκανε εξαιρετικά. Όχι ο Κωνσταντίνου, ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος τον έκανε. Μιχαλακόπουλος. Τον ποιητή φανφάρα. Στο Ξύπνο Βασίλη με τον Γιώργο τον Κωνσταντίνο. Τι έγινε, γιατί κουρεύτηκε έτσι, ο γιος σου κούρεψε για ρόλο. Όχι, όχι, πήγα σε. Είχα να πληρώσω τόσα. Ναι. Και πήγα σε κομμωτήριο και κουρέψα. Σε κομμωτήριο σε κουρέψε. Πάει με το ρόλο. Γι' αυτό το έκανα. Γι' αυτό το έκανε. Έχει βάλει και λίγο χρωματάκι ξανθό. Ναι, δυστυχώς δεν φεύγει τελείως. Φαβορείτε, ωραία, μ' αρέσει. Ευχαριστώ. Τα βάφω κάθε βράδυ. Πορτοκαλό κόκκινα, ναι. Πορτοκαλί δηλαδή. Γελάντα, παιδιά. Αλλά μένει λίγο. Μου θυμίζει το Ζαν Πολ Γκοτιέ, κάπως έτσι. Όχι. Αυτό δείχνει ότι με ό,τι βάφεσαι, με ό,τι μέσα έξω, όλο κάτι μένει. Πάντα κάτι μένει. Τελευταία είσαι λίγο αρπαγμένος ή. Όχι, καθόλου. Όπως ήμουν πάντα είμαι. Α, ήσουν πάντα αρπαγμένος. Όχι, δεν ήμουν ποτέ αρπαγμένος, ούτε και τώρα. Όχι, το λέω με την έννοια ότι παρακολουθώντας. Και θέματα πολιτικά, αλλά και άλλα, Twitter, αγκούρια κουκιά. Έχει κάτι νεύρα, δηλαδή, ώρες ότι. Εγώ καθόλου. Οι άλλοι, μάλλον, έχουν νεύρα και δεν καταλαβαίνουν είτε το χιούμορ, είτε τι κρύβεται πίσω από τις γραμμές όταν λες κάτι. Ειδικά σε αυτά τα social media που σου λένε, τα οποία, να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω να τα χειρίζομαι και πολύ καλά. Δηλαδή, ένα χειρίστηκα το οποίο, μάλλον, χάλια το τα έκανα. Ναι, ναι. Κάνα δεν κατάλαβε τι είναι. Ναι, μετά το κατάλαβα. Κάνεις το χαζό, ας πούμε, ταινίες του να κάνεις το Χατζη Χρήστο. Να κάνεις, αλλά δεν σε έχω για χαζό, καταλαβαίνεις. Όχι, δεν είμαι νομίζω, αλλά τελικά μάλλον. Όταν ένας γνωστός άνθρωπος γράψει κάτι στο Twitter, πόσα μπινελίκια θα φάει. Ας γράψει, είμαστε όλοι αθώοι. Ναι, εγώ έχω μία. Ποιους κρύβεις ενόχους. Έχω μία τέτοια έτσι. Πώς να την πω. Πρωτόλια αθωτική βλακεία. Το έχω αυτό. Και γι' αυτό δεν ήξερα πώς είναι ακριβώς τα πράγματα και το χειρίστηκα λάθος. Και τελικά έλεξες κάτι πυρηνίδια και έφυγες. Ναι, το κλείσα. Το κλείσες, καλά να πάθεις. Όχι, αλλά ξέρεις τι, είναι ανακαλύπτεις ότι τελικά, όπως τα περισσότερα πράγματα στη ζωή, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, που είναι και τα σημαντικά κατά τη γνώμη μου και φαντάζομαι και κατά τη δική σου, μπορείς να ζεις και χωρίς αυτά. Δεν είναι δηλαδή απαραίτητο να ζεις με το Twitter, ας πούμε, το Facebook, μην τρελαθούμε. Πρέπει ο κόσμος να μπορέσει να αντισταθεί, κατά τη γνώμη μου. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι' αυτό. Εσύ έχω μιλήσει. Δεν κάνεις τίποτα γι' αυτό, μιλάς, αλλά θέλω να σου πω ότι όταν σου κάνει κάποιος μια κριτική, εσύ συνήθως νευριάζεις. Νευριάζεις. Συνήθως όχι. Αρκετές φορές να το πω. Όταν αδικούμε, δεν νευριάζω ακριβώς. Μπορώ να σου πω πληγώνομαι περισσότερο, στενοχωριέμαι και αυτό μπορεί να μου βγαίνει με κάποια νεύρα. Αλλά δεν είναι νεύρα, δεν είναι θυμός εναντίον κάποιου. Θέλω κάποιον να το χτυπήσει. Σου διαβάσω μια δήλωση. Μια δήλωση, ένα άρθρο. Στο Βήμα. Ο Πέτρος Φιλιππίδης είναι ένας εξαιρετικός μίμος παλαιότερων κωμικών. Το πρόβλημα είναι ότι δείχνει να έχει πάρει πολύ σοβαρά τον εαυτό του. Ωραία. Τι θα έλεγες. Τι να απαντήσω σε αυτό. Απάνταγες. Απάντησες. Όχι, δεν έχω απαντήσει. Είναι από μια συγκεκριμένη στήλη. Εμένα με ενοχλεί η επίφαση.
Αυτό είναι, βέβαια, διαβάζει ένα κομμάτι από αυτό. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι μια ολόκληρη στήλη στο. Μπορεί να γράφει και καλά στα υπόλοιπα, δεν ξέρω. Όχι, δεν γράφει. Είναι μια ολόκληρη στήλη που χωρίζει τη σελίδα στα δύο, στο Βι Μαγκαζίνο είναι αυτό. Είναι η τελευταία σελίδα που λέγεται Η Αδέκαστη. Κάπως ναι, έτσι. Κάπως έτσι, ναι. Που γράφει μισό καλό, μισό κακό. Ναι, βέβαια στη δική μου και όχι μόνο στη δική μου, γιατί ξέρω και άλλων συναδέλφων και φίλων τις περιπτώσεις, είναι και τα δύο κακά. Ναι. Εγώ να σου πω την αλήθεια, αυτό που έχω να πω τώρα που είμαι ήρεμος και μπορώ να απαντήσω σοβαρά είναι ότι δεν καταλαβαίνω τον λόγο. Είσαι μίμος, δηλαδή θέλω να πω ηθοποιός. Ότι οι άνθρωποι αυτοί που γράφουν αυτό, τι έχουν να κερδίσουν ή τι έχει να κερδίσει η τέχνη από αυτό. Ή τι έχει να κερδίσει το θέατρο από αυτό, ή ότι εγώ, ας πούμε, θα προσβληθώ, ή θα το ακούσω και θα γίνω καλύτερος. Ή ποιο είναι το κέρδος από αυτό το πράγμα. Το κέρδος, το γενικότερο κέρδος, όχι το δικό μου. Θα μπορούσε να πει στα παιδάκια μου σε μια κριτική ότι λέει, ας πούμε, αν το κρατήσω από εδώ, πέρα από τον ενεχμηρό καβογείο, ότι δεν είσαι ηθοποιός, ας πούμε, είσαι μίμος. Εγώ ρωτάω εσένα λοιπόν και ρωτάω και τον κόσμο και ρωτάω τους ανθρώπους που έχουν. Ναι. Ωραία, είμαι ηθοποιός ή μίμος. Ας αποφασίσει ο κόσμος, δεν χρειάζεται να απαντήσει εσύ ούτε εγώ. Όταν ακούω ανθρώπους σαν εσένα, που ακούω πολλούς. Στου οποίου έχω μια εκτίμηση και ξέρω τι κάνουν στη δουλειά του, θα μου επιτρέψει. Αν εσύ αυτή τη στιγμή με ρωτά σοβαρά εμένα. Σοβαρά ρωτά. Αν είσαι ηθοποιός, αν είσαι ηθοποιός ή μίμος, θα σου έδωσε μαλάκα, μου ρωτά. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Τι να σου πω, δηλαδή. Η ελευθερωτήση θα πρέπει να απαντάει κανείς, αλλά ξέρεις τι. Η επιτυχία τελικά, η επιτυχία σε εισαγωγικά είναι το να μιλούν οι άλλοι για σένα. Δηλαδή το ότι λες εσύ αυτό που λες για μένα έχει μεγαλύτερη σημασία και αξία. Ναι, έτσι το βλέπω, έτσι το καταλαβαίνω εγώ. Δηλαδή, σε ευχαριστώ πολύ. Με τα δικά μου μάτια. Δεν μπορώ να το δω διαφορετικά, γιατί έχεις παίξει 500 πράγματα, έπαιξες και δύο Χατζηχρήστο. Και τι έγινε, ας πούμε. Μα υπάρχει και το Χατζηχρήστο δεν τον έπαιξε Χατζηχρήστο. Μα μιας και το λες αυτό θέλω να σου πω, ότι υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Εγώ δεν μιμήθηκα το Χατζηχρήστο, ούτε έπαιξα. Έπαιξα ρόλους που έπαιξε και ο Χατζηχρήστος. Δηλαδή, δεν μιμήθηκα όμως, και είναι σαφές και αποδεδειγμένο πλέον αυτό, ότι δεν μιμήθηκα το Χατζηχρήστο. Έκανα τον Ηλία του 16ου και επειδή, ας πούμε, αν πεις για τον Μπακαλόγατο, είναι κάτι το οποίο τελείωσε το θέατρο την ώρα που γεννιέται, εκείνη την ώρα πεθαίνει. Τελείωσε, δεν μπορεί κανείς να το τσεκάρει. Τον Ηλία του 16ου όμως μπορεί να τον δει. Όπως κάτι άλλο που λέω, γιατί έχω δει και κάποια σχόλια, καλύτερος ο Χατζηχρήστος, δεν αμφιβάλλω καθόλου. Αλλά δεν είναι θέμα καλύτερου ή χειρότερου. Και δεν είναι κακό σε κάποιον να αρέσουν δύο πράγματα. Δηλαδή, μπορεί να σου αρέσει ο Χατζηχρήστος στον Ηλία του 16ου τότε, μπορεί να σου αρέσει και ο Φιλιππίδης στον Ηλία του 16ου σήμερα. Δεν είναι κακό, δεν πρέπει να απολογηθείς γι' αυτό. Είναι ένα πράγμα που συμβαίνει τελευταία. Αυτό που λες, αυτό το πράγμα θα μπορούσα να σου το πω. Υπάρχει μια κακία και κατά τη γνώμη μου και ένας φθόνος τον τελευταίο καιρό στην Ελλάδα και όχι απέναντι σε γνωστό. Εκεί πέρα γίνεται πλέον πουργατόριο, δηλαδή σε βάζουν μέσα και σε καίνε. Γιατί φαντάζονται ότι εσύ επιβιώνεις μέσα σε αυτό το οποίο υπάρχει χωρίς να ξέρουν τι τραβάς εσύ και πώς είσαι. Κόμπλεξ είναι, ρε παιδί μου. Να τα πούμε με το όνομά τους. Κόμπλεξ είναι. Είναι το γιατί όχι εγώ και γιατί αυτός και όχι εγώ. Που αυτό, ειδικά στις περιπτώσεις, οι άνθρωποι έχουν κάποια ταλέντα, ας πούμε. Έγινε ένα πράγμα που μας πήρε παραμάζωμα. Ότι όλοι μπορούν να τα κάνουν όλα και ότι όλοι μπορούν να τα έχουν όλα. Ξεκίνησε, νομίζω, περισσότερο από εκεί. Από το τι μπορεί να έχει ο καθένας. Ότι αν κάποιος έχει αυτό το αυτοκίνητο ή αυτό το σπίτι, είναι κιόλας. Δεν είναι έτσι. Ναι, γιατί αυτό έχει μεταφερθεί πέρα από το σπίτι. Συγγνώμη, εσύ δεν το πλήρωσες αυτό πολύ ακριβά ή δεν το πληρώνεις ακόμα. Ποιο να σε πιστέψει. Ένα επίσημο ο μαλάκας. Είναι στην τηλεόραση και είναι μια χαρά ο μαλάκας. Οπότε δεν μπορείς να αποδείξεις τίποτα. Γιατί και εσένα δεν σου χαρίστηκε και δεν κάνω κανέναν νόση του σπάτουλα αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν θέλω να μιλάμε γι' αυτό. Θέλω να σου πω τι είναι. Όπως μιλάς για μένα, μια κουβέντα κάνουμε. Και εσένα δεν σου. Στους περισσότερους ανθρώπους, εγώ δεν θα πω πετυχημένους, που έκαναν κάτι στη ζωή τους. Αυτό που ήθελαν τουλάχιστον. Ναι. Μπορεί εσύ αυτό που ήθελες να είναι αυτό που ήθελες, αυτό που ήθελες εσύ να μην είναι αυτό που θέλω εγώ. Ναι. Αλλά αυτό που ήθελες το πέτυχες. Σε αυτό προσπάθησες μόνος σου, το έκανες μόνος σου. Όχι μόνο εσύ, οποιοσδήποτε άνθρωπο. Και επιμένω, δεν θέλω να πω πετυχημένο. Άνθρωποι ναι. Που έκαναν αυτό που ήθελαν. Αυτή τη στιγμή λέω ότι το φαινόμενο αυτό έχει πια πάρει τέτοια διάσταση που είναι να ψηφίσει ο γαίδαρος του διπλανού κανονικά. Ακριβώς, ναι, να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα. Κάθε αυτό. Μαλάκα που βγαίνει στο κανάλι, αλλά πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε πάρα πολύ σύντομα πίσω. You
Είμαστε πάντα στο βράδυ και είμαστε με τον Πέτρο Φιλιππίδη. Πάμε λοιπόν στα άλλα, αυτό που λέγαμε τα προηγούμενα. Κάνεις δύο πράγματα. Έκανες ένα πράγμα, μάλλον μόλις τελείωσε η ταινία. Ο Ακάλυπτος. Ναι, ναι. Μόλις. Κάνεις τον υπηρέτη με τα δύο αφεντικά και κάνεις και το απαντιώνεις και τζέντεμαν αργότερα που το έχεις ξανακάνει εδώ. Ναι. Σε όλα είσαι λαμόγιο. Ακριβώς. Ναι. Με ένα πολύ γλυκό και τρυφερό τρόπο, βέβαια, έτσι. Ναι. Καλό λαμόγιο. Ναι. Υπάρχει καλό λαμόγιο. Ναι, ο Ακάλυπτος, ο υπηρέτης, ο Τρουφαλντίνο και ο Πρέντιος, ο Παρδεόν. Μόνο στην τέχνη, πουθενά άλλο. Ο Ακάλυπτος τώρα μένα μου είχε κάτι σαν Καφετζόπουλος, έτσι. Μου πήγαινε. Και είσαι και πολύ δίκιο. Και θέλω, ναι, και θέλω να δω δηλαδή, πώς θα τον βγάλεις εσύ με την έννοια ο Καφετζόπουλος. Είχε αυτό που ήταν ντυμένος, του πήγαινε και στη Μούρη, που ήταν λαμόγιο γεννημένος. Θέλω να δω πώς έχεις... Ο μια χαρά άνθρωπος, ήταν πολύ πετυχημένος στο ρόλο. Ναι, γουστάρω τώρα, δεν λέμε. Λέω ότι στο ρόλο, έτσι πώς είχε γίνει, είχε κάνει το λαμόγιο... Μεγάλη επιτυχία. Και προσωπική επιτυχία, και, βέβαια. Τι προπόνηση λαμόγιο έκανες? Με άλλο τρόπο. Εσύ έχεις αυτό το πιο αγαθό που έχεις εκείνο. Όχι, είναι λίγο πιο. Δεν είναι τόσο λαϊκός νομίζω. Τώρα κινδυνεύω να πω κι εγώ έτσι πώς το σκέφτηκα. Να πάω να δούμε. Να δω εδώ, έχουμε πάρει κάτι σκηνές. Α. Να πάω να δω, να δούμε τι σου λαμόγιο είσαι εκείνο. Κι εγώ να δω. Χρωστάς πολλά πάλι, έτσι. Δεν χρωστάει. Προσπαθεί να. Θα χρωστάει. Ναι. Στη μέση του έργου και θα δούμε πώς. Έχει και σας παίρνει το έργο. Από αυτό μπορώ να καταλάβω, γιατί δεν έχω δει κι εγώ υλικό. ελάχιστο. Η αίσθησή μου πάντως είναι ότι θα είναι μια πολύ ωραία ταινία και, πολύ, και μια πολύ ωραία κωμωδία. Εσύ χρωστάς. Ναι. Έχεις φάει φλόπα που να μπεις μέσα μέχρι τα μπούνια και να χρωστάεις επιταγές δεξιά και αριστερά. Ναι, δεν χρωστάω ακριβώς επιταγές. Χρωστάω όμως. Δεν χρωστάω σε ανθρώπους. Χρωστάω και σε ανθρώπους. Ποιο χρωστάς? Στο Θεό χρωστάς? Όχι, εννοώ χρωστάω σε υπηρεσίες. Σε υπηρεσίες. Πάμε λοιπόν να δούμε. Το παιχνίδι είναι το ίδιο. Η κρίση είναι η νέα ευκαιρία. Οι νέοι μας Ολυμπιακοί. Πέτρο, πες. Αλλά τούτη γη που την πατούμε. Σάμπα, σάμπα, πετράλε, ορεστική των προγόνων μου. Πω, θα φάνε τη σκόνη σας τώρα οι Άραβες. Ένα, όχι δύο, τρία, σε στρίβει, τέσσερα, στρίβεις και εσύ Πέτρο. Εγώ έχω όραμα. Σε περίοδο κρίσης, μόνο ο Ακάλυπτος δίνει λύσεις. Θέλετε να το σκοτώσετε, να πάτε φυλακή. Λουκ, Δύσης Ακρόπολης. Θα την πουλήσουμε όπου να είναι και δεν την παίρνεις από τώρα. Σε λίγο αρχίζει ο πληστηριασμός. Με μία υπογραφούλα είσαι μέσα με το κλειδί στο χέρι. Είναι καλά εδώ. Αλίκη, σούρκομαι. Ωραίο. Σε βλέπω, πώς το... Είναι λίγο, είναι ο λαϊκός που έγινε και λίγο κυριλέ. Είναι και μετά όλες αυτές τις λαμογές που έχουν γίνει. Δηλαδή τι θα εφεύρει ο τύπος αυτός. Γιατί έχουν γίνει όλα υποτίθεται και με ποιο τρόπο. Αυτό το ενδιαφέρον, εγώ προς τα εκεί τον πήγα. Βλέπω όμως ότι είναι ωραία ταινία. Μια χαρά, πώς θα βγει? 14 Μαρτίου είναι η πρεμιέρα, από όσο ξέρω εγώ. Οκ, okay, με το καλό πάμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο άλλο πάτε μια χαρά στον υπηρέτη. Και εκεί ψηλό λαμόγιο είσαι. Ναι. Υπηρέτης είσαι εκεί και. Εκεί είμαι ο υπηρέτης. Ο υπηρέτης με τα δύο αφεντικά. Αλλά τελικά αποδεικνύεται ότι μάλλον αυτός είναι το αφεντικό, γιατί κάνει τα αφεντικά ό,τι θέλει ο υπηρέτης. Σωστό γι' αυτό. Λες και είναι γυναίκα. Είναι ένας τρόπος. Λες και είναι γυναίκα. Μπορώ να σου πω ότι όλοι αυτοί οι ρόλοι έχουν και μια θηλυκή μεριά πλευρά. Άμα δεν κινηθεί σαν γυναίκα. Καλά, όχι ακριβώς έτσι. Όχι, ρε παιδάκι μου, δεν είπα ότι παίζει τη γυναίκα. Λέω, θέλω να πω. Γιατί σπίτι δηλαδή, εσύ τι φαντάζεσαι? Ότι εγώ πάντα, Εσύ σπίτι είσαι ο αρχηγός, έτσι. Καλά, το ξέρω ότι δεν είμαι. Εγώ είμαι ήσυχος. Οι άλλοι δεν πιστεύουν ήσυχος. Ότι. Ορίστε. Γιατί, τι ήσυχος δηλαδή. Γιατί δεν είμαι, και το ξέρω. Και είμαι και πολύ ήσυχος με αυτό. Α, είσαι ήσυχος με αυτό, ναι. Ναι, γιατί δεν τον κόβω την ελπίδα να τη βάζεις εσύ τα δύο ποδάρια σε παπούτσια. Εγώ με τίποτα. Όχι μόνο εγώ και κανείς άλλος άλλωστε. Πεταλωμένη. Δεν είναι.
Στο Απατεώνας και Τζέρλεμαν είσαι Ιταλός Απατεώνας. Εκεί όχι, είναι Αμερικάνος είναι. Αμερικάνος. Σε μια έτσι στην Γαλλική Ριβιέρα διαδραματίζεται το έργο και είναι όπως αποδεικνύεται δύο Αμερικάνοι. Ο ένας κάνει τον Εγκλέζο, ο πιο μεγάλος, ο Μπέζος. Νομίζω ότι είναι κατανοητό ότι είναι ο πιο μεγάλος, έτσι. Εννοείται. Και ότι εγώ είμαι ο μικρός. Μα του φαίνεται. Ξεφτιλιζόμαστε επί σκηνής. Είναι μια πάρα πολύ διασκεδαστική και για μας παράσταση. Είναι μια εξαιρετική παράσταση. Είναι το γνωστό έργο, η γνωστή ταινία, το Απατεώνας και Τζέντλμαν, με τον Μάικλ Κέιν και με τον Στίβ Μάρτιν. Μόνο που έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη επίσης διασκευή. Το λέω επίσης γιατί και στον Υπηρέτη έχουμε κάνει μια διασκευή μεγάλη. Έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη διασκευή λοιπόν και στους Απατεώνες μαζί με τον Γιάννη και με τον Χρήστο τον Σιμαρδάνη. Είναι musical, έχει και τραγούδια, έχει πολύ χορό, πολύ τραγούδι, αλλά και πολύ κωμωδία. Η οποία ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη αμέσως μετά το Πάσχα. Δεν μου λες, ο γιος σου μεγάλος έγινε 16 τώρα. Πώς θα πάμε? Καλά, ευτυχώς. Είμαστε καλά. Είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Το ξέρω ότι είναι πολύ καλό παιδί. Είναι. Η αμφισβήτηση που έχει φτάσει του Φιλιππίδη, του Πέτρου από το γιο. Εντάξει, σε καλά επίπεδα είμαστε. Καλά, ναι. Δηλαδή σε υγιή πλαίσια είμαστε. Δηλαδή έτσι όπως πρέπει να το κάνει. Πρέπει, δεν γίνεται. Όχι, καλά πάμε. Καλά πάμε. Καλά και να σου πω κάτι. Αυτά που λέει όμως είναι. Δεν με αμφισβητεί. Ο Δημήτρης έχει. Αμφισβητεί κάποιες απόψεις, έχουμε σύγκρουση. Δεν σε βρίσκει πιο δεξιό, πιο συντηρητικό, όχι, πιο κάτι. Όχι, γιατί δεν είμαι. Όχι, σε σχέση όχι, με αυτόν. Όχι, όχι. Όχι, γιατί δεν είμαι. Δεν είμαι, είμαι πολύ κοντά στο Δημήτρη σε αυτό το κομμάτι. Και εκτός αυτού είναι ένα παιδί το οποίο είναι αντικειμενικό. Είναι αντικειμενικό, θαυμάζει τον μπαμπά του. Ξέρεις κάτι, όπως νομίζω και τα δικά σου τα παιδιά και πολλά παιδιά ανθρώπων δικών μας, φίλων που γνωρίζω και όλα αυτά, που έχουν μεγαλώσει σωστά, αυτό εννοώ, που μεγαλώνουν σωστά, δεν έχουν τέτοια θέματα. Έχουν τις αντιρρήσεις τους, έχουν τις αντιδράσεις τους, δεν συμφωνούμε σε όλα, αλλά αναγνωρίζουν τις ικανότητες των γονιών τους. Ναι. Είναι αντικειμενικά πραγματικά, δεν είναι αντίδραση για την αντίδραση. Δηλαδή ο Δημήτρης, ας πούμε, δεν αντιδράει για να αντιδράσει. Αντιδράει έχοντας λόγο, δεν είναι επαναστάτης χωρίς αιτία. Είχες κάνει κάποια δηλώση μια στιγμή σε σχέση με τη Χρυσή Αυγή, που ενώ δηλώνεις αριστερός μέχρι, δεν ξέρω, μέχρι ποιο βαθμό αριστερότητας, είχες καταλήξει, ας πούμε, ναι, έτσι, 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 βρήκαν μια τρύπα και χωθήκαν μέσα, προφανώς. Αλλά λες, είναι οι μόνοι οι οποίοι ό,τι λένε το κάνουν, δηλαδή τηρούν τις υποσχέσεις τους. Δεν υπόθηκε ακριβώς έτσι. Είναι συνεπείς με τις προγραμματικές τους δηλώσεις. Αυτό, κάπως έτσι. Ναι. Δηλαδή, τηρούν υπόσχεση, θα σας δίνουμε, ας πούμε, και σας δέρνουμε. Δηλαδή, αυτό εννοούσα εγώ. Το κατάλαβα. Εσύ. Α. Πολύ, μάλλον δεν το κατάλαβα. Ο μεγαλύτερος απατεώνας, λοιπόν, μια και κάνεις διάφορους απατεώνες τώρα και πήρες σε ρόλους που ζεις τον τελευταίο καιρό στην Ελλάδα, θα δίνεις όνομα και διεύθυνση. Ποιον θεωρείς από αυτούς που μας έχουν παραμυθιάσει τελευταία χρόνια, ιδιωτικό, τέτοιο, εκείνο, σκάνδαλα, εκείνα τα άλλα. Ποιον θεωρείς τον μεγαλύτερο πατεώνα, έτσι. Ποιος έχει κάτσει, λες, αυτός ρε, που τα πέρασε όλα. Εντάξει, είναι τόσοι πολλοί και είναι τόσο. Ναι. Εγώ νομίζω ότι αν ασχοληθεί κανείς με αυτό, θα χάσει την ουσία. Αυτό που πιστεύω εγώ είναι ότι πρέπει να ασχολούμαστε με τον εαυτό μας, να μην θέλουμε την τιμωρία για την τιμωρία, να μην θέλουμε το κακό του άλλου για το κακό του, αλλά να. Δηλαδή, αν ας πούμε κάποιος έχει φάει λεφτά, να τα επιστρέψει για να μπορούν να ζήσουν καλύτερα όλοι οι υπόλοιποι και να μην χρειάζεται να πληρώνουν αυτοί οι οποίοι δεν φταίξαν σε τίποτα. Εγώ πιστεύω δηλαδή ότι πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά, όχι πίσω. Πρέπει να κοιτάμε τη δική μας την καμπούρα. Πρέπει να πληρώσουν κάποιοι, όχι για να τιμωρηθούν, αλλά για να περάσουν καλύτερα αυτοί οι οποίοι δεν φταίνουν σε τίποτα. Αυτό. Συμφωνώ. Επειδή φτάνουμε στο τέλος σιγά σιγά και επειδή γράψαν οι άλλοι ότι είναι ηθοποιός και είσαι μίμος. Πράγμα το οποίο καταλαβαίνω. Και επειδή κάνεις μόνο το Χατζηχρήστο και κανένα δύο άλλους. Θα μου κάνεις μια χάρη να κάνω μια χαζομάρα. Αμέ, πολύ ευχαρίστω. Μπορείς να μου κάνεις ένα Αμερικάνο μαφιόζο. Ένα Αμερικάνο μαφιόζο. Σε και αυτό που παίζεις, πώς θα μίλαγε. Εάν δεν έχω λόγια, εάν δεν έχω κάτι να κρυφτώ, τα λόγια να με οδηγήσουν σε ένα αίσθημα, σε ένα συνέστημα και κάτι να λέει, να υπάρχει μια κατάσταση, είμαι ανίκανος να κάνω το οτιδήποτε. Σοβαρά. Ναι. Ένα Ντενίρο δεν έχει στο κεφάλι, ας πούμε, τον ταξιτζή. Πρέπει να φτάσει εκεί. Κάτι που το έχει κρατήσει. Δεν μπορεί. Γιατί σε ατάκες και σε διαλόγους έχει κρατήσει. Το σταυρίδι λίγο. Το σταυρίδι. Λιγάκι. Γιατί το Χατζηχρήστο δεν ξέρω να το μιμήθω. Τώρα θα αρχίσω να παίζω τους ρόλους του σταυρίδι. Και μάλλον θα τα πάω καλά.
Λοιπόν, ξεκίνα και στα Ρήτη, μετά πάρε και τον Κωνσταντίνο, μετά πάρε και τον Κωνσταντάρα, μετά πάρε και τον Ηλιόπουλο που είσαι. Και αυτοί είχαν και. Ο Χατζηχρήστος δεν είναι εύκολο να το μιμηθεί. Δεν είχε κάποιο, πέρα από το ιδίωμα του Βλάχου, ας πούμε, το οποίο ήταν ένα πολύ προσωπικό και αυτό είναι που πρέπει να αποφεύγει κανείς, αν κάνει τους ρόλους που έπαιξε ο Χατζηχρήστος, δεν έχει κάτι να το μιμηθεί. Εμένα μπορεί να με κάνει, γιατί κάποιο μου είχε πει, λέει, ότι ο. Θα καταλάβει. Ότι εγώ κάνω εσένα. Όχι. Ότι ήθελε να κάνει τέτοια εκπομπή. Ναι, το άκουσα και εγώ αυτό. Το άκουσε και εσύ όχι, αυτό. Όχι ότι ήθελα να κάνω τέτοια εκπομπή, ότι θα σου έτρωγα την εκπομπή. Ναι, δεν σε πήρα τηλέφωνο τότε να σε παρακαλέσω, άσε με είμαι άνεργος. Κράτησα την αξιοπρέπειά μου. Όταν το είδα, δε, όταν το διάβασα εγώ αυτό το πράγμα, όχι απλώς εξεπλάγει. Τώρα δεν είναι και πολύ ωραία αυτά που λέμε, αλλά όταν το διάβασα, εγώ μίλησα με, με ανθρώπους και είπα ότι μη διανοηθείτε να μου κάνετε ποτέ πρόταση τέτοια. Μη διανοηθείτε ποτέ να μου κάνετε. Κατέβω τόσο χαμηλά σαν γι' αυτό. Όχι, όχι, δεν εννοώ αυτό βέβαια. Εννοώ ότι προσβλήθηκα τόσο πολύ και αισθάνθηκα τόσο άσχημα και για μένα και για σένα, γιατί φέραν σε αντιπαράθεση και δύο ανθρώπους που όχι μόνο δεν έχουν τίποτα να μοιράσουν, αλλά νομίζω ότι μιλάω και εξ ονόματός σου, συμπαθιούνται τουλάχιστον πάρα πολύ, έτσι. Εγώ αισθάνθηκα πολύ άσχημα τότε. Και χωρίς να υπάρχει λόγος δηλαδή. Να σου πω την αλήθεια. Δεν το πίστεψα ποτέ. Χαίρομαι. Και σε ευχαριστώ πολύ που δεν το πίστεψα ποτέ. Σε ευχαριστώ που είσαι.